λέω να ακούσετε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στη μάχημη δικηγορία, από τους πιο γνωστούς ποινικολόγους, ο οποίος γνωρίζει άριστα το γαλλικό, το βελγικό δίκαιο, το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στο Βέλγιο. Είναι ο κύριος Κώστας Ντάλτας. Καλημέρα κύριε Ντάλτα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές. Κύριε Ντάλτα, θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς, επειδή έχετε γνώση, τι συνιστά όλη η κίνηση της βελγικής αστυνομίας και της βελγικής δικαιοσύνης, γιατί είναι άλλος ο τρόπος με τον οποίο κινείται με το αντίστοιχο ελληνικό σύστημα. Κοιτάξτε, είναι μεγάλο θέμα τώρα αυτό. Στο Γαλλία και στο Βέλγιο και σε αυτές τις χώρες της λατινογενής, το ίδιο περίπου είναι και στην Ιταλία και στην Ισπανία, αντιγράφηκαν οι Ναπολεόντιοι κώδικες, και ο ποινικός και της ποινικής δικονομίας. Φέραμε και εμείς την ποινική δικονομία, αλλά δεν φέραμε όλους τους θεσμούς. Ο ανακριτής εκεί είναι ισόβιος, δεν θεωρείται ακριβώς δικαστής από τους άλλους, τους δικαστές της έδρας, να το πω να το καταλάβει ο κόσμος. Τον θεωρούν κάπως καπ, δηλαδή εντός εισαγωγικών και λίγο πιο χαϊδευτικά, όχι με αυτήν την αρνητική χρειά, μπάτσος ας πούμε έτσι. Mm-hmm. Είναι 365 μέρες το χρόνο, επικουρείται από αστυνομικούς της δικαστικής αστυνομίας. Κάτι τέτοιο δεν έχει μεταφερθεί σε εμάς ακριβώς. Και κάποτε λέγει ο Ναπολέων ότι είναι ο ισχυρότερος άντρας, ο ισχυρότερος άνθρωπος μετά τον αυτοκράτορα στην αυτοκρατορία, γιατί μπορεί μόνος του, χωρίς αυτό που εμείς εδώ λέμε σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, να βγάλει ένταλμα συλλήψεως. Η υπόθεση αυτή ήταν σε αυτόφορο αδίκημα, γιατί ακόμα διαρκούσε το διαρκές αδίκημα της Ένωσης Προσώπων προς Διάπραξη Εγκλημάτων, αυτό που εμείς λέμε εγκληματική οργάνωση ή συμμορία, και επίσης και το ξέπλυμα, το οποίο εφόσον τα χρήματα αυτά ανακαλύφθηκαν, ήταν όπως λέμε το πράτεστε. Μπορούσε όμως αυτό το 48ωρο που το λένε guard AV, να είσαι, να σε έχω στο οπτικό μου πεδίο, δηλαδή μεταφράζεται, είναι προσαγωγή προς το σκοπό έρευνας, κρατάει 48 ώρες. Μπορεί να είναι σε αυτόφορο, μπορεί να μην είναι σε αυτόφορο. Ο πρόεδρος Σαρκοζή έχει περάσει σε μία αυτόφορο αρκετές τέτοιες έρευνες, και μάλιστα επειδή εδώ δικαιολογημένα δημοσιογράφοι δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό, λέγανε ότι συνελήφθη ο Σαρκοζή, αν το θυμάστε. Και άλλοι, και η Λαγκάρντ και ο Μελανσόν, μιλώντας για τη Γαλλία που είναι η χώρα των σπουδών και που οι Βέλγοι γενικά έχουν αντιγράψει, η βαλλονική πλευρά κυρίως, το δίκαιο αυτό, γιατί δεν υπήρχαν, ήταν οι πρώτοι κώδικες, οι Ναπολεόντιοι κώδικες μετά τη Γαλλική Επανάσταση, και γενικά έχουν αντιγραφεί. Και από εμάς, επαναλαμβάνω, όσον αφορά τη δικονομία. Τώρα, ο ανακριτής αποφασίζει μόνος του, αλλά προβλέπεται ότι εντός μικρού χρονικού διαστήματος, όταν ήμουν εγώ στη Γαλλία ήταν λίγες μέρες, τώρα δεν ξέρω, δεν υπάρχει και δικηγόρος που είναι δυνατόν να γνωρίζει όλα τα δίκαια και όλες τις διαδικασίες σε όλες τις χώρες. Φαντάζομαι ότι είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το Συμβούλιο πρέπει να επικυρώσει ή όχι αυτή την διάταξη του ανακριτή για την προσωρινή κράτηση. Είναι αυτό που εμείς λέμε προσωρινή κράτηση, προφυλάκηση, που την ξέρει ο κόσμος. Άρα στην ουσία, και συγγνώμη που σας διακόπτω τον ήρμο, η κυρία Καλή δεν είναι τελεσίδικο ότι είναι προφυλακισμένη. Πρέπει το Συμβούλιο να αποφανθεί από την εισήγηση του ανακριτή. Ακριβώς. Αλλά προσέξτε τώρα. Υπάρχει κάποιο ποσοστό που σε εμάς εδώ θα ήταν ασήμαντο, που διαφοροποιείται το Συμβούλιο από την σύμφωνη γνώμη ανακριτού και εισαγγελέα σε εμάς. Θυμάστε τις προάλλες Θεσσαλονίκη, υπήρξε διαφωνία. Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει στα ευρωπαϊκά δικαίωμα, αποφασίζει μόνος του ανακριτής. Αλλά υποχρεωτικά η υπόθεση εισάγεται προς επικύρωση στο δικαστικό συμβούλιο που αποτελείται από δικαστές. Επαναλαμβάνω, δεν τον θεωρούν συνάδελφό τους τον ανακριτή. Έχει κάποιες δικαστικές εγγύσεις, αλλά δεν τον θεωρούν ζύζ, έτσι, δικαστή. Mm-hmm. Είναι ζύζ των ενστρουξιών. Ανακριτής, ισοβίος, επαναλαμβάνω. Τώρα, υπάρχει ένα ικανό ποσοστό μη επικυρώσεων των ενεργειών του ανακριτή, που εμείς δεν το συναντάμε εδώ, αλλά σε αυτή την υπόθεση το νόημα της προσωρινής κράτησης, πολύ δυσάρεστο, πολύ θλιβερό αυτό, για την Εύα Καηλή που την ήξερα και προσωπικά και είμαι συγκλονισμένος έτσι, το νόημα είναι να μην δυσχερανθεί η έρευνα, γιατί είναι μια έρευνα πολύπλοκη, αφορά ροή χρημάτων από ξένα κράτη. Εδώ έχουμε δει ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι, οι λήπτες, αλλά προφανώς υπάρχουν και κάποιοι που θα τα έχουν δώσει. Από την άλλη μεριά, εδώ ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαι βέβαιος ότι οι κατηγορούμενοι θα πούνε ότι δεν είναι χρήματα που προέρχονται από επιλήψιμη πηγή.
Και όσο αυστηρή είναι με το ένα χέρι όσον αφορά αυτή τη διαδικασία, τόσο αυστηρή είναι ως προς τα δικαιώματα που έχει ο κατηγορούμενος. Και επομένως, αν ο κατηγορούμενος πει, εσείς πρέπει να αποδείξετε, η ανάκριση, ο ανακριτής και η εισαγγελία πρέπει να αποδείξει την προέλευση των θυμάτων αυτών, τα οποία ήταν σε μετρητά. Για να είναι σε μετρητά, σημαίνει ότι δεν μπήκαν μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Είναι αυτό που λέμε χέρι με χέρι. Σωστά. Μιλώντας για αυτά. Επομένως, θα πούνε ότι. Να, εγώ ένα παράδειγμα που έχω στο μυαλό μου, μια σκέψη που κάνω, είναι ότι ο ευρωβουλευτής παίρνει περίπου 250.000 ευρώ το χρόνο. Και ενδεχομένως έχει, ας πούμε, και άλλους συνεργάτες που έχουν οργανώσει πράγματα, κακό κτλ. Επομένως, θα πει ότι αυτά τα χρήματα δεν προήλθαν από το Κατάρ ή από οποιοδήποτε άλλο κράτος. Έτσι. Επομένως, θα πρέπει η ανάκριση να το αποδείξει αυτό και αυτό θα κρατήσει. Δεν μπορώ να φανταστώ, η δίκη αυτή θα γίνει σε 3-4 χρόνια κατά τη δική μου εκτίμηση. Δεν μπορώ να φανταστώ όμως ότι θα διαρκέσει επί τόσο μακρό η κράτηση της Εύας Καϊλή. Τώρα, κύριε Νταλτα, θέλω να σας ρωτήσω. Αλλά για το άμεσο διάστημα, το επόμενο, πολύ φοβάμαι ότι θα επικυρωθεί αυτή η διάταξη, μαντάνταρε λέγεται. Έτσι, ένταλμα συλληψιός, μεταφράζεται, το ανακριτή. Φοβάμαι ότι θα επικυρωθεί στο σύντομο χρονικό διάστημα που έρχεται για λόγους μη δυσχέρανσης. Έχει πάρει και διαστάσεις πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες ούτως ή άλλως αυτή η υπόθεση. Θέλω να σας ρωτήσω, το ρωτάει πολλοί κόσμος, επειδή υπάρχει η ασυλία του ευρωβουλευτή, πώς έσπασε αυτό? Ασυλία του ευρωβουλευτή, όπως και του Έλληνα βουλευτή, δεν υπάρχει σε αυτόφορο κακούργημα. Που σημαίνει? Για παράδειγμα, ένας βουλευτής εδώ στην Ελλάδα που έχει ασυλία, παίρνει ένα πιστόλι και πυροβολήσει κάποιον. Έτσι. Δεν υπάρχει ασυλία. Το λέω αυτό γιατί ένας φίλος βουλευτής, που τώρα είναι υπουργός, κάποτε βλέπανε ένα προϊόν υποκλοπής σε εξεταστική επιτροπή. Αυτό τότε, σύμφωνα με τον νόμο, τότε ήταν κακούργημα η χρήση προϊόντων υποκλοπής και του έστειλα ένα μήνυμα, του λέω, φίλε, είσαστε όλοι υποσύλληψοι γιατί είσαστε σε αυτόφορο κακούργημα και για να είμαι ειλικρινής, τα χρειάστηκε. Αλλά τώρα ξέρετε, στην Ελλάδα αυτά ο νόμος είναι κάτι που δεν τον έχουμε πολύ σε προσοχή, δεν τον υποληπτόμαστε, ξέρουμε ότι παρακάμπτεται, ενδεχομένως δεν τον ξέρει και πολλοί κόσμος. Το αυτόφορο κακούργημα ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρωβουλή. Στην Ευρωβουλή, ξέρετε, και τα πλημελήματα είναι πολύ σοβαρά και εξαιρούνται της ασυλίας. Γιατί στην πράξη αυτά τα 5-6 χρόνια, 7 που απειλούνται για αυτά τα δικήματα στο Βέλγιο, εκτείονται ολόκληρα, όπως εδώ μια ποινή κάθεξη 18 ετών. Το αντίστοιχο διάστημα. Άρα εκτείονται οι ποινές. Έχει συλληφθεί επ' αυτοφόρο. Αυτό λέμε. Έχει συλληφθεί για ενδείξεις. Θα πρέπει να κρατήσουμε το τεκμήριο της αθωότητας. Εδώ θέλω να το πω αυτό, κύριε Νταλτα. Βέβαια, υπάρχει και μια σοβαρή κάμψη, γιατί η αλήθεια είναι το τεκμήριο της αθωότητας. Εδώ δεν το σεβόμαστε για απλούς πολίτες, πόσο μάλλον για έναν αξιωματούχο. Ναι, αλλά κοιτάξτε μια παραδοξότητα. Εδώ το ακούω και στο εσωτερικό της χώρας το τεκμήριο της αθωότητας που δεν υπάρχει στο εσωτερικό, το ξέρετε καλύτερα από μένα, για μια σειρά υποθέσεων και βλέπω ότι προσπαθούν και κάποιοι να κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία. Και θα έρθω σε αυτό στη συνέχεια. Θα δείτε ότι η ανακοίνωση παραδείγματος χάρη των δικαστικών αρχών δεν έχει ονόματα. Σωστό. Έχετε δίκιο. Και η δικογραφία δεν φιλορρόησε ούτε από δικαστές και εισαγγελείς, ούτε από αστυνόμους, ούτε από δικηγόρους. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, δεν εγκλήθηκε και κανένα μέσο, όπως η βελγική η Σουάρ, ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της, σε αντίθεση με την Ελλάδα, που κινδυνεύει ο δημοσιογράφος που θα βγάλει τα στοιχεία να καθίσει στο σκαμνί. Όχι, αλλά δείτε όμως και η Λεσουάρ πόσο προσεκτική ήταν, πόσο οι πληροφορίες ήταν ακριβείς, ώρα με την ώρα επιβεβαιώνονταν. Να το δούμε αυτό και να το ζηλέψουμε λίγο. Κάθε χώρα έχει τα ειδικά της χαρακτηριστικά. Έχετε δίκιο. Πείτε μου λιγάκι το κατηγορητήριο πώς το κρίνετε, τις κατηγορίες δηλαδή, αυτές καθ' αυτές. Το κατηγορητήριο είναι προφανές. Εφόσον, εδώ κοιτάξτε, είχαμε μία υπόθεση παράνομου lobbying στην Αμερική, οι ίδιες πράξεις αυτές θα ήταν νόμιμες απολύτως, με την έννοια ότι οι δωρές αυτές, η δόση των χρημάτων, το να μην λέμε δωρές, γίνονται δημόσια, είναι καταγεγραμμένες, διαφανείς, ανακοινώνονται και βέβαια ο λαμβάνων κρίνεται και για τις ενέργειές του μετά από αυτήν την, από αυτές τις ενισχύσεις που δέχεται για την προεκλογική του εκστρατεία, όπως ξέρουμε όλοι. Εγώ έχω πει ότι αυτό θα πρέπει σιγά σιγά, θα μπορούσαμε να το αντιγράψουμε στην Ευρώπη, δύσκολο, πολλές χώρες, πολλές νομοθεσίες, αλλά στην Αμερική
Μην ξεχνάμε ότι δίνουν μεγάλες εταιρείες ποσάκι στον ένα και στον άλλο υποψήφιο και μετά βλέπεις κατά πόσον αυτός τι κάνει και ενεργεί. Mm-hmm. Ας πούμε στην Αμερική, η Ένωση των Όπλων αυτή της οπλοφορίας δίνει χρήματα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και καμιά φορά δεν είναι και σε κανένα δημοκρατικό, ο οποίος πάει μετά και υποστηρίζει τις θέσεις. Αλλά αυτά είναι γνωστά στους ψηφοφόρους και οι ψηφοφόροι θα κρίνουν. Το κλείνουμε λοιπόν το θέμα αυτό. Όσον αφορά το lobbying, επιτρέπεται το lobbying στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά όχι επιχρήμαση βέβαια και όχι από ξένα κράτη. Ούτως ή άλλως και στην Αμερική απαγορεύεται δωρεές από ξένα κράτη. Το κάνουν βέβαια μέσω άλλων οδών. Εδώ λοιπόν, αν θεωρηθεί ότι έχουν ληφθεί τα χρήματα αυτά, προφανώς έχουμε δωροληψία πολιτικού αξιωματούχου. Προφανώς αυτό θεωρείται ότι επειδή ήταν πολλά πρόσωπα, είναι μια ένωση προσώπων. Αυτό που εμείς βαρύδουπα μεταφράζουμε ως εγκληματική οργάνωση εδώ, και ξέπλυμα χρήματος με την έννοια ότι αποκρύπτεται η φύση της προέλευσής του. Άρα είναι οι προφανείς κατηγορίες. Η εντύπωση μου είναι ότι είναι από τρεμελές πλημελωδικείο θα δικαστούν. Μην το συχαίει κανείς με το ελληνικό πλημέλημα, το οποίο εδώ ο Έλληνας νομοθέτης έχει εξοντώσει το πλημέλημα ως ποινικό όπλο της πολιτείας, να μην το συγχαίουμε, και ο πρόεδρος Σαρκοζή δικάστηκε από πλημελιωδικείο πριν από σωστά το λέτε καιρό. Γιατί οι ποινές που βάζει το πλημελιωδικείο που μπορεί να φτάσουν τα 6-7 χρόνια δεν είναι το δικό μας πλημελιωδικείο που δικάζει ή κατέβε η συκοφαντική της φήμηση, είπε ο Γιώργος κάτι εναντίον της Μαρίας και πάει λέγοντας. Τα πλημελιωδικεία εκεί δικάζουν πολύ σοβαρές υποθέσεις, επιβάλλουν ποινές που οδηγούν σε κράτηση και σε στέρηση της ελευθερίας και μετά τα εφετεία έρχονται και κάνουν έναν επανέλεγχο από πιο έμπειρους δικαστές για τη διαδικασία που έγινε πρωτοδίκως και έναν επανέλεγχο του πραγματικού της υπόθεσης. Αλλά τα πλημελωδικεία είναι το βασικό μάχημο όπλο της πολιτείας στο ποινικό δίκαιο. Κύριε Ντάλτα, διασταλτικά, από πόσο μέχρι πόσο, εάν καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινές, από 5 έως 7 χρόνια, από 5 έως 10 χρόνια. Τώρα το να είναι κανείς. Εδώ δεν προλαβαίνουμε να δούμε εμείς οι Έλληνες μάχημοι δικηγόροι στο ποινικό δίκαιο, δεν προλαβαίνουμε να δούμε τις αλλαγές που γίνονται στην Ελλάδα και πιανόμαστε και ορισμένες φορές εξαπίνει. Το να ξέρει κάποιος, και βλέπω κάποιους σχολιαστές, φιλότιμα προσπαθούν, αλλά περισσότεροι κάνουν υποθέσεις. Το πλαίσιο των ποινών είναι αυτό που είπατε μόλις τώρα. Παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, ο δήμαρχος μιας κοντινής πόλης του Παρισιού, που εκλεγόταν 1986 για κάποια ακίνητα που είχε αγοράσει στο Μαρόκο ή στην Τουνησία, τώρα δεν θυμάμαι, οδηγήθηκε στη φυλακή με 4 χρόνια φυλακή. Έτσι. Άρα για παρόμοια, ας το πούμε έτσι, αδικήματα. Όχι ότι δεν πήρε χρήματα από το Κατάρ, αλλά μπάσκετ. Σωστά. Θέλω πριν κλείσουμε και μια πολιτικονομική προσέγγιση στο εξής. Γιατί στην Ελλάδα ζείτε και ξέρετε πολύ καλά. Από χθες γίνεται μία προσπάθεια διασύνδεσης των παρακολουθήσεων της βελγικής αστυνομίας, που ακόμη δεν έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση πώς ακριβώς έκανε τις παρακολουθήσεις. Εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα γίνεται σύνδεση των τηλεφώνων των εμπλεκομένων με την αντίστοιχη επισύνδεση από την ΕΙΠ στην Ελλάδα. Και λένε κάποιοι ήδη, να γιατί ενδεχομένως παρακολουθούνταν δημοσιογράφος και πρόεδρος πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα. Είναι το ίδιο, διότι αυτά είναι ανοησίες. Συγγνώμη, το λέω να το πείτε όπως είναι. Και οριζοντίως, αυτά είναι ανοησίες. Λοιπόν, πάμε στο θέμα των υποκλοπών. Ναι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στοχεύθηκε από επισύνδεση της ΕΥΠ, όχι για έρευνα ποινικού αδικήματος, αλλά για λόγους εθνικής ασφαλείας. Περίπου μας λέγανε, ας πούμε, μήπως είναι και προδότης. Σε μια χώρα που δεν υπάρχουν μυστικά, σε εμάς και στην Ιαπωνία, έλεγε ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Για διαφορετικούς λόγους. Εκεί γιατί δεν μιλάει κανείς και γιατί εδώ μιλάνε όλοι, μετά από τόσους μήνες, αυτός ο περίφημος λόγος. Εδώ έχουν βγει από τα έγκατα της ΕΥΠ, ας πούμε, αποδεικτικά μέσα και δημοσιεύονται. Αυτός ο περίφημος λόγος, ούτε με διαρροή της κυβέρνησης δεν υπάρχει υπαινιγμός. Αλίμονο δηλαδή, αν λέμε ότι κάθε παρακολούθηση που γίνεται για οποιαδήποτε υπόθεση στον κόσμο συνδέεται με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτά είναι ανοησίες. Να πω επί τη ευκαιρία, αφού μου δίνεται αυτό το βήμα, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης στοχεύθηκε και με αυτήν και με το Predator την ίδια εποχή. Το Predator είναι ένα παράνομο. Ναι, τα έχουμε πει, μην κουράζεστε. Να σας πω, μίλετε μόνο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Από χθες, ναι, με επισύνδεση της ΕΥΠ για λόγους εθνικής ασφαλείας
Και μάλιστα 6 φορές ανανεωμένη εντολή. Παρακολουθείται υπουργός, κύριος Χατζηδάκης. Προσέξτε, να πούμε εδώ κάτι. Ο νόμος λέει ότι επιδήμηνο γίνεται. Ναι. Και εάν μετά δεν έχει προκύψει κάτι, δεν ανανεώνεται. Άρα εδώ είμαι βέβαιος για τον και φίλο μου και στα χρόνια τα δικά μου αντίπαλο στα αμφιθέατρα, τον Κωσέτο Χατζηδάκη, ότι δεν προέκυπτε τίποτα. Και κατά αυτήν την έννοια, ας πούμε, παρακάμπτει το νόμος που λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε συνεχείς ανανεώσεις αν δεν προκύπτει κάτι. Και ακριβώς εδώ λοιπόν έρχεται η διάταξη αυτή του νομοσχεδίου που λέει ότι μετά από 3 χρόνια θα ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος για το λόγο για τον οποίο παρακολουθούνταν. Ποιος ο λόγος μετά από 3 χρόνια και να μην πεις, ας πούμε, μετά από 1. Άρα, κύριε Ντάλτα, εφόσον δεν έχει προκύψει κάτι, έτσι. Άρα, κύριε Ντάλτα, κάποιοι στην Ελλάδα κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία να κολλήσουν εκεί που τους βολεύει. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι η ιστορία που βγήκε με το Predator είναι πραγματική σε σχέση με τις λίστες που δημοσιεύονταν. Το ζήτημα είναι ότι μπήκε και επισύνδεση της ΕΥΠ. Μάλιστα. Σε εν ενεργεία κορυφαίο υπουργό και νομίζω αντιπρόεδρο, αν δεν κάνω λάθος, της Νέας Δημοκρατίας σίγουρα. Σωστά. Δεν θυμάμαι αν είναι της κυβέρνησης. Έχετε δίκιο, είναι της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Έτσι. Το γεγονός ότι υπήρχε φαίνεται από τις παραδοχές που γίνονται. Mm. Και το ερώτημα είναι ότι ουδείς συγκινείται από το γεγονός ότι δεν έχει βγει ο κατά τα άλλα πολύ ικανός κυβερνητικός εκπρόσωπος να κάνει μια απλή δήλωση. Ότι όχι, δεν παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ ο Κωστής Χατζηδάκης. Γιατί έρχεται ο περίφημος Μπαξεβάνης, που τον έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση, και δίνει έναν αριθμό. Έτσι, το 504, σε ότι ήταν ο στόχος αυτός. Να είστε ακριβείς, κύριε Ντάλτα, είναι το 5046. 5046. Λοιπόν, και πολύ απλά θα μπορούσε να βγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να πει: όχι, δεν παρακολουθούνταν ο κ. Χατζηδάκης. Και τελειώνει το θέμα. Το γεγονός ότι δεν το κάνει σημαίνει ότι εδώ υπάρχει έδαφος. Όχι, δεν το κάνει. Λόγο, με συγχωρείτε. Η εκτεθειμένη διάλυση των εξεταστικών επιτροπών. Κύριε Ντάλτα, έχω μια διαφωνία. Όχι, δεν το κάνει. Το κάνει. Λέει ότι αν αυτό συμβαίνει, που συμβαίνει, γίνεται από ρηπαρά υπόγεια της ΕΥΠ. Και εμείς δεν ξέρουμε. Και εμείς δεν ξέρουμε, γι' αυτό το λόγο πήραμε την ΕΥΠ στην αρμοδιότητα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ώστε να λέμε μετά ότι δεν ξέρουμε. Ναι. Κύριε Αν Ντάλτα, θέλει να το ακούσει αυτό ο πολίτης και να το πιστέψει, είναι δικαίωμα του. Κύριε Ντάλτα, το δικό σας συμπέρασμα, γιατί αυτά είναι βεβαίως προκαλούν σοκ, έτσι, όπως και να το δει κανείς. Εμένα μου προκαλεί σοκ ότι το σοκ θα έπρεπε να είναι πολύ σημαντικότερο από αυτό το οποίο έχει προκληθεί. Εδώ και τόσους μήνες γράφεται το όνομα κάποιου κυρίου ότι βρίσκεται πίσω από αυτά και δεν τον έχει καλέσει κανένας. Εγώ αν πω για σας τώρα ότι χθες κάνατε κάτι εκεί που είστε στην Κρήτη, θα σας καλέσω εισαγγελέας να δει αν αυτό είναι αλήθεια. Και εδώ το όνομά του έχει κυκλοφορήσει και στη Βουλή και συζητιέται και λέγεται και στις τηλεοπτικές εκπομπές και δεν τον έχει καλέσει κανένας. Έχω ένα ερώτημα εδώ πέρα του φίλου του Γρηγόρη. Λέει: καλημέρα στον εξαιρετικό δικηγόρο, τον κύριο Ντάλτα. Θέλω να τον ρωτήσω ευθέως. Βλέπουμε πώς λειτουργεί η βελγική δικαιοσύνη με άλλο νομικό πλαίσιο. Εντάξει. Είναι όχι πολύ διαφορετικό θεωρητικά. Ναι. Θεωρητικά, όχι πολύ διαφορετικό. Είναι απλώς διαφέρει ο θεσμός του ανακριτή. Εδώ ανακριτής στην Άξο, σας λέω πραγματικό περιστατικό. Έτσι, σταμάτησε ασφαλιστικά μέτρα διατροφής για να ανέβει να ανακρίνει το φόνο που είχε γίνει στη Χολέγανδρο. Μάλιστα. Ήταν και καλοκαίρι. Είναι ικανοποιημένος, είναι το ερώτημα εδώ του φίλου μας, από τον τρόπο που κινείται η ελληνική δικαιοσύνη? Μήπως η πολυδιάσπαση των υποθέσεων οδηγεί σε ένα χαοτικό δέδαλο του τίποτα? Ναι, και αυτό που λέει ο ακροατής σας έχει δίκιο. Η διαφορά μας είναι ότι ο Γάλλος και ο Βέλγος ανακριτής και όλοι δεν αισθάνονται ότι η κυβέρνηση είναι πίσω από την πλάτη τους για να τους κάνει ζημιά, να τους ελέγξει, να τους εκθέσει κλπ. Διότι και η κυβέρνηση στο Βέλγιο, θυμάστε ότι πριν λίγα χρόνια είχε ένα χρόνο να συγκροτηθεί η κυβέρνηση, το κράτος λειτουργούσε μια χαρά. Άρα ο ανακριτής ή εισαγγελέας ή ο δικαστής Ντάλτας δεν αισθάνεται ότι θα πρέπει ανάλογα με την αλλαγή των κυβερνήσεων να έχει μια προστασία ή ενίσχυση, γιατί το θεσμικό πλαίσιο του το παρέχει ανεξάρτητα από την εναλλαγή των κυβερνήσεων και επομένως δεν είναι ευεπίφορος σε πιέσεις, ούτε έχει να τις φοβάται. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ο ανακριτής αυτός είναι χρόνια και θα συνεχίσει να είναι χρόνια. Δεν τον έχει ακουμπήσει κανένας, δεν του έχει μιλήσει κανείς ταυτή, δεν τον έχει απειλήσει, δεν τον έχει εκθέσει, δεν βάζει τα πιστόλια του εντός εισαγωγικών, όπως λέτε και στη γλώσσα τους, στα ΜΜΕ να τον πιέζουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Δεν ιδρύουν τα αυτή του, με λίγα λόγια. Κύριε Ντάλτα, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά και εγώ χαρήκα. Καλή σας ημέρα.